και τις τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων, οι οποίες είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το και είδαμε στην Κύπρο αυτό... δύο χρόνια πριν να κουρεύονται οι καταθέσεις αυτό... όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Αυτό να ξεχαστεί. Που είναι ένα απροεόρτιο. Όχι, όχι, να μην κινδυνολογήσουμε. Α, το θεωρείτε κινδυνολογία. Εγώ το μα συγγνώμη, εδώ ο κόσμος πάει και βάζει βενζίνη από τα βενζινάδικα με ουρές στους δρόμους. Όχι, όχι, και αδειάσαν τα βενζινάδικα σε μισή μέρα. Μπορούν να έρθουν και χειρότερα. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ είναι κινδυνολογία, δηλαδή να πει ότι μπορεί και να κουρευτούν οι καταθέσεις αύριο. Αν θέλετε να το πείτε. Αλλά μου το έλεγε, αυτό είναι μια απάντηση ενός ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ βουλευτή. Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ βουλευτή, αλλά εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Αν με ρωτήσετε ακαδημαϊκά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή είναι στο προστάδιο της χρεοκοπίας. Χρεοκοπία έχουμε. Ελεγχόμενη χρεοκοπία και ασύνταχτη χρεοκοπία. Τι σημαίνει ελεγχόμενη και τι ασύνταχτη. Ελεγχόμενη χρεοκοπία σημαίνει ότι παίρνουμε από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, από εκεί και δεν παίρνουμε από εκεί, από εκεί, από εκεί. Ασύνταχτη χρεοκοπία είναι από όπου βρούμε. Δηλαδή, εάν έχετε καταθέσει λεφτά στην Ελβετική Τράπεζα ΤΑΔΕ, θα τα μπλοκάρει. Ακόμα και στην Ελβετία. Βεβαίως. Παντού. Όπως έκανε στην Αργεντινή. Εντός της Ευρώπης. Εντός της Ευρώπης και εκτός. Όποιος Έλληνας δηλαδή έχει καταθέσεις ακόμα και στη Γερμανία. Γιατί πάει ο δανειστής και λέει, κύριε, αυτοί οι Έλληνες μου χρωστούν και έχουν εδώ λεφτά. Μου χρωστούν. Σταμάτα τα να πάμε στα δικαστήρια. Αυτά εντός της Ευρώπης. Αυτά εντός της Ευρώπης και εκτός της Ευρώπης. Και εκτός της Ευρώπης. Και εκτός της Ευρώπης. Διότι οι δανειστές είναι, όπως ξέρετε, είναι πανίσχυροι. Είναι στον πλανήτη ολόκληρο. Δεν θα θέλουν. Δηλαδή θα κάνουν παρέμβαση στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως, ναι. Όχι μόνο το πανευρωπαϊκό και θα ζητήσουν τις καταθέσεις των Ελλήνων. Στην ασύνταχτη χρεοκοπία, ναι. Δηλαδή ένας Έλληνας ο οποίος έχει καταθέσει στη Ρωσία. Εάν έχει θα του ζητηθούν τα χρήματα του Έλληνα που είναι στη Ρωσία. Αυτό είναι απίστευτο που λέτε. Όχι. Εάν έχει διαβατήριο ρώσικο, θα του ζητούν και τα κατέθεσε στη Ρωσία. Αν είναι Έλληνας, θα του ζητηθούν. Αν είναι Έλληνας, δεν είναι στην Αργεντινή, γιατί μου λέτε ότι είναι απίστευτο. Στην Αργεντινή κατασχέσαν ακόμα και τα πολεμικά τη πλοία που ήταν σε ξένα λιμάνια. Δεν πήγαν να πάρουν μέσα από την Αργεντινή τα πλοία, αλλά ήταν μερικά πλοία που ήταν στη Γαλλία. Τα κατασχέδια. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες όλου του κόσμου θα χάσουν τα λεφτά τους. Που δηλαδή. Έχουν ελληνικό διαβατήριο και δεν έχουν. Αν είναι ένας Ελληνοαμερικανός και έχει αμερικανικό διαβατήριο. Ή γερμανικό διαβατήριο. Ή γερμανικό. Ή τουρκικό ή οτιδήποτε είναι, άλλο. Και έχει καταθέσει ως Τούρκος ή ως Γερμανός τα λεφτά του, δεν θα του τα αγγίξουν. Αν είναι Έλληνας, στην ασύνταχτη χρεοκοπία, το επαναλαμβάνω, όχι στην επιλεκτική. Στην ασύνταχτη χρεοκοπία. Στην ασύνταχτη. Στην επιλεκτική. Ναι. Στην επιλεκτική. Καλά, μισό λεπτό, συγγνώμη. Πρώτον, πάμε στην επιλεκτική. Εννοείται ότι στην ασύνταχτη χρεοκοπία και οι Έλληνες του εσωτερικού εδώ θα χάσουν τα λεφτά τους όλα, όποιοι έχουν στις τράπεζες χρήματα. Έτσι. Και ακόμα ενδεχομένως και αυτοί που τα έχουν στα σπίτια τους. Πώς, με ποιο τρόπο αυτοί που τα έχουν στα σπίτια τους. Γιατί θα μαρκάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους αριθμούς που έχει και θα κηρύξει τα χαρτονομίσματα ως μη υπάρχοντα. Δηλαδή θα πηγαίνεις. Γιατί ξέρουν τι αριθμούς έχει η Ελλάδα. Αλλά εσύ θα μπορείς. Ξέρω το έχουν ανθρώπου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα στις τράπεζες εδώ και 10 χρόνια. Αν δείτε το. Πώς θα τα μαρκάρουν. Το γερμανικό euro ναι. Και το ελληνικό ή το κάθε ένα έχει μια διαφορετική αυτή απάνω, ένα χαρακτηριστικό. Ξέρεις ότι είναι ελληνικό. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα το ακυρώσει, εσύ μπορεί να πάρεις τον κωδικό, δηλαδή τον στην κωδικό αρχή. Ή την ναι. Εικόνα που έχει, ή ναι, το εικονίδιο. Ναι. Έχει ένα χαρακτηριστικό, το ακυρώσει. Εσύ μπορεί να πάρεις και να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά θα πας όπως πάει ο ένας και παίρνει κάλπικο χρήμα. Μπορώ να πάρω εγώ. Τι λέτε τώρα, θα θεωρείτε δηλαδή το ευρώ που έχουν στα μπάρια του τα στρώματα. Εάν το ακυρώσει. Βέβαια, αυτή είναι επιλεκτική χρεοκοπία. Επιλεκτική ή ασύνταχτη και αυτή. Όχι, στην ασύνταχτη τα χάνουν όλοι. Δεν γνωρίζει τίποτα. Στην επιλεκτική χρεοκοπία. Μισό λεπτό, και ένας Γερμανός ο οποίος έχει ελληνικά ευρώ, γιατί διακινούνται τα ευρώ. Κοιτάξτε τώρα. Λογικά θα το πάει στην τράπεζα να το πάρει πίσω να το αντικαταστήσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα το αντιλαμβάνεστε. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι. Καλά, είναι απίστευτο δηλαδή. Έτσι, είναι απίστευτο. Έτσι και πάμε σε δεν τέτοιες, θέλω. Είναι Αρμαγεδόνας. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Σε τέτοια πράγματα μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Ολοκληρωτική, όλο. Ξεχάστε αυτά που σας είπα. Όμως ανησυχώ, πολύ ανησυχώ. Χωρίς να κινδυνολογώ, ότι όπου έγινε αυτό το πράγμα που έγινε στις τράπεζες ήταν προήμιο δεινών.